Μετά τον μπλόκο της πολιτικής γραμματείας στην υποψηφιότητα Κασελάκη, ο ίδιος ελπίζει στον έλεγχο του συσχετισμού στην εκλογή συνέδρων το Σαββατοκύριακο και στην ανατροπή όλων των αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής εν συνεχεία στο κρίσιμο συνέδριο. Ο Στέφανος Κασελάκης ξεκαθαρίζει πάντως πως εάν ο ΣΥΡΙΖΑ ρευστοποιηθεί, τότε θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος. Έχω έρθει για να μείνω. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έχω έρθει για να μείνω και το ενδεχόμενο δεν είναι μόνο ανοιχτό, είναι δεδομένο. Θα συνεχίσω. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ ρευστοποιηθεί, θα προχωρήσουμε σε ένα ανοιχτό προοδευτικό κόμμα, το οποίο θα είναι business friendly, το οποίο θα καταλαβαίνει πώς λειτουργούν οι αγορές. Δεν θα λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, τότε. Δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ να ρευστοποιηθεί. Δεν θα υπάρχει. Άμεση ήταν η αντίδραση της Κουμουνδούρου. Σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης επανέλαβε ρητά το πραγματικό του σχέδιο. Στόχος του είναι η ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και η δημιουργία νέου προσωπικού του κόμματος, business friendly, δηλαδή φιλοεπιχειρηματικού, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Τι άλλο χρειάζεται να πει. Καλή του τύχη στον δρόμο που διάλεξε. Τα αντιμαχόμενα στρατόπεδα βρίσκονται σε ανοιχτό πόλεμο. Η πλευρά Κασελάκη καταγγέλει ως φωτογραφική την απόφαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου με στόχο τον αποκλεισμό του μέχρι πρότινος Προέδρου, τώρα, αλλά και των συνέδρων που τον υποστηρίζουν. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια πρωτόγνωρη επιχείρηση αλλίωσης του εκλογικού σώματος που θα ψηφίσει αύριο και μεθαύριο, Σάββατο Κυριακή, για εκλογή συνέδρων. Έχουμε δεχτεί εκατοντάδες καταγγελίες από μέλη που δεν βρίσκουν το όνομά τους στις λίστες που έχει στείλει η Κουμουνδούρου στις οργανώσεις μελών. Να είστε εκεί αύριο και μεθαύριο στην κάλπη. Τα περιδίθεν αλλίωσης του εκλογικού αποτελέσματος επιστρέφονται ως χειδαιότητες στον εμπνευστή τους. Απαντούν κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ στις κατηγορίες Κασελάκη. Υπήρχε συρρήκνωση και επαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ λόγω των επιλογών του προηγούμενου Προέδρου. Και δυστυχώς όλα τα αντικομματικά φαινόμενα για τις κουκούλες, για τη διαπλοκή, για τα εξώδικα ήταν επιλογές του προηγούμενου Προέδρου. Δεν μπορεί να απολογηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ για τις λαθασμένες επιλογές. Τα απεύχομαι και φοβάμαι. Ενδεχόμενες διασπάσεις. Και γι' αυτό είμαι και εγώ ενώπιόν σας ως υποψήφιος πρόεδρος. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων είναι συγκεκριμένες. Εγώ συμμερίζομαι και σέβομαι τις αποφάσεις. Όπως όλα δείχνουν, το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ θα διεξαχθεί σε σκηνικό ολικής ρήξης.